Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Καθαρή στήριξη λοιπόν έδωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κυβέρνηση όσον αφορά το ζήτημα του χρέους, την τρίτη αξιολόγηση αλλά και τον ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το πρόσημο στις επενδύσεις. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά η κυβέρνηση πήρε αυτό που ήθελε από την επίσκεψη Μακρόν, καθώς πήρε σημαντικά ξεκάθαρα μηνύματα στήριξης τόσο όσον αφορά το ζήτημα της τρίτης αξιολόγησης, όσον αφορά το χρέος και κυρίως όσον αφορά το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ουσιαστικά ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως εδώ και μη παρέκει, ότι δεν είναι διατεθειμένη δηλαδή η γαλλική πλευρά να δεχτεί νέους όρους από την πλευρά του Δουνουτού αναφορικά με το ελληνικό ζήτημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη της τρίτης αξιολόγησης, όπου και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται ήδη να έχει γύρει θέματα, ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αγκάθια στις διαπραγματεύσεις. Από εκεί και πέρα, ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικής στήριξης προς τον Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά και το ρόλο της Γαλλίας στο θέμα των διαπραγματεύσεων, όσον αφορά τη στήριξη που είναι διατεθειμένος να δώσει στην Ελλάδα για το θέμα του χρέους, αλλά και για μια γρήγορη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Στο διατάφτα, η σημερινή συνάντηση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την πραγματική οικονομία όμως, γιατί καλή είναι και η θεωρητική πολιτική και η υψηλή πολιτική, αλλά έχουμε και το κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης. Και εκεί στη συνάντηση είχαμε πάνω από 100 εταιρείες, γαλλικές αλλά και ελληνικές, και πίσω από τις κάμερες, όταν έκλεισαν τα φώτα της δημοσιότητας, αυτό που λέει το ρεπορτάζ μας ότι έγιναν ήδη σημαντικότατες συμφωνίες που θα δούμε πολύ σύντομα να αποφέρουν καρπούς. Ούτως ή άλλως ο Αλέξης Τσίπρας διαμήνυσε ότι η Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία, κάτι που μεταξύ μας ήταν αδιανόητο να το έλεγε πριν από 2 χρόνια. Αλλά βλέπουμε και εδώ μια σημαντική πολιτική μεταστροφή από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ουσιαστικά δίνει το κόκκινο χαλί, όπως έκανε και κυριολεκτικά χθες τον Εμμανουέλ Μακρόν, μεταφορικά πλέον στους Γάλλους επενδυτές. Το σίγουρο είναι ότι έχει στα χέρια του ο Αλέξης Τσίπρας ένα πολύ δυνατό χαρτί που μπορεί να παίξει στην αυριανή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορεί ο Γάλλος πρόεδρος να μην του έκανε το χαρτί να ανεβεί μαζί του στην ΔΕΘ, όπως θα ήθελε η ελληνική πλευρά, όμως του έδωσε μια πολύ ισχυρή στήριξη, του δίνει ένα πολύ δυνατό αφήγημα εν ώψη της ομιλίας του παραγωγικής φορείς, το οποίο σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του δίνει τη δυνατότητα να μιλήσει για επιστροφή στην κανονικότητα αλλά και για τα νέα βήματα της Ελλάδος, ένα άλλο τοπίο έχοντας τη στήριξη των διεθνών εταίρων όπως η Γαλλία. Μένει να δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορέσει αυτό να το αξιοποιήσει και τότε τι θα σημαίνει για τον ίδιο πολιτικά.